τον υπέροχο κόσμο. Εγώ προσωπικά, όσες φορές έρχομαι στη Λάρισα, δεν ξέρω εσύ το έχει μοίρα μου το γήπεδο να είναι γεμάτο. Του ζηλεύω. Και εύχομαι όλα τα γήπεδα να είναι έτσι. Θα ήθελα να ευχηθώ και είμαι πεπισμένος ότι μια ομάδα η οποία θα πάρει το ιστρίο ανεξάρτητα με το αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα για την επόμενη κατηγορία και πραγματικά δικαιούται και το λέω ειλικρινά και το πιστεύω, είναι η Λάρισα. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τη Λάρισα στην Αλφα Εθνική. Δυστυχώς για εμάς κάναμε κακή αρχή. Παρουσιαστήκαμε κατώτεροι του αναμενωμένου. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που στόχο είχε να παίξει μαζική άμυνα και να μας τυπήσει στις αντεπιθέσεις. Δυστυχώς εμείς το ποδόσφαιρό μας ήταν πολύ προβλέψιμο, χωρίς κίνηση, μόνο με ατομικές ενέργειες και έτσι δεν μπορεί να κερδίσει παιχνίδια. Είμαστε στεναχωρημένοι και για το αποτέλεσμα, παρότι οι ευκαιρίες μπορώ να πω ήταν μοιρασμένες, αλλά πιο πολύ και από την εμφάνισή μας. Δεν τελειώνει τίποτα, είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, έχουμε ένα παιχνίδι, υπάρχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας και πιστεύω ότι θα δείξουμε στη συνέχεια ότι απλώς ήταν μια κακή αρχή. Γιατί αυτό που έχει σημασία στο ποδόσφαιρο είναι η διάρκεια στο πρωτάθλημα. Οι προοπτικές υπάρχουν, οι προϋποθέσεις υπάρχουν και στο χέρι μας είναι και στα πόδια μας είναι να εμφανιστούμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σπούρος κάτω από τα δοκάρια, Κατερίνης, Γκίκα, Σίσιτς, Κυπαρίσης, Φλόρος, Γεωργιάδης, Νεντέλκοβιτς, Αλεξανδρής Τουρνάρας και Μπαχράμης. Με τον Σίσιτς τώρα να τροφοδοτεί τον συμπαίκτη τον Μπαχράμη, η κεφαλιά και η μπάλα ελάχιστα. Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού και είναι μάλιστα η πρώτη μοναδική ευκαιρία, πάρα πολύ καλή ευκαιρία που χάνεται από την πλευρά των ποδοσφαιριστών της Λάρισας με την έναρξη κιόλας του παιχνιδιού. Κόρνερ λοιπόν έχει κερδίσει η ομάδα της Λάρισα στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Ο Νεντέλκοβιτς ετοιμάζεται να το εκτελέσει. 12ο λεπτό της συνάντησης, το κόρνερ εκτελείται. Η κεφαλιά, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ελάχιστα. Καρδιοχτύπησαν προς τη στιγμή Λάρισα. Η φιλάθλη μπάλα όμως κατέληξε τελικός out. Πέρασε μια παλιά, πολύ καλή. Για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή της. Ο Κυπαρίς προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Κατέληξε τώρα στον Γεωργιάδη, εκείνος φοβήθηκε να σουτάρει. Μπαχράμης, το σουτ δυνατό, καλό, η μπάλα out. 32ο λεπτό της συνάντησης. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Λάρισα και Πανσεραϊκό. Ένα γεμάτο από κόσμο στάδιο Αλκαζάρ. Πάνω από 12.000 φίλαθλοι βρίσκονται σήμερα στο στάδιο Αλκαζάρ. Το κόρνερ λοιπόν εκτελείται, η κεφαλιά δυνατή, παραλίγο να κεραυνοβολήσουν την αιστεία του Πανσεραϊκού. Η μπάλα όμως πέρασε ελάχιστα out δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Όλοι περιμένουν τον κύριο Ζολότα για να δώσει το OK για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Όλα είναι έτοιμα. Το φάουλ λοιπόν εκτελέστηκε, πολύ καλή εκτέλεση, δύσκολα, αλλά κατάφερε τελικώς να μπλοκάρει την μπάλα εκεί ο τερματοφύλακας ο Τόλιος. Ο Γεωργιάδης ανέλαβε και εκτέλεσε αυτό το φάουλ, έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα να πλασάρει ο Αλεξανδρής. Η μπάλα απομακρύνεται, κοντράρισε και απομακρύνθηκε. Όρθιοι όλοι οι φίλαθλοι εδώ στο στάδιο Αλκαζάρι, περίπου 12.000 λαρισαίοι φίλαθλοι, δεν πιστεύουν τι ευκαιρία χάθηκε. Ο Αλεξανδρής, ο αρχηγός των ποδοσφαιριστών της ΕΛ, βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην εστία και είχε τη δυνατότητα να πλασάρει όπως και το επιχείρησε. Η μπάλα ωστόσο απομακρύνθηκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Για να δούμε τώρα, ο White έχει απειλητικές διαθέσεις, σουτάρει απόκρουση από τον Κυπουρό που σώζει έτσι την εστία της Λάρισας. Υπάρχει το σπρόξιμο, το οποίο τελικώς το βλέπει και ο κύριος Ζολότας. Το παιχνίδι συνεχίζεται, 8ο λεπτό της συνάντησης, μια βαθιά παλιά, ο Κυπαρίς κυνηγάει την μπάλα, το σούτ από κοντά. Δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος τι έχει χάσει, η μπάλα έχει καταλήξει out. Σέμπουε περνάει την μπάλα για τον White. Ο White που πιέζεται και από τους αμυντικούς της Λάρισας, του Νάρα στον καταδιώκει το σουτ και η μπάλα τελικώς κατέληξε out. Σέμπουε.
Σέμπο υποβγάζει μια καλή μπαλιά. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο Σουνάς να κόψει. White Plasar. Παραλίγο θα ερχόταν η ψυχορολουσία για την ομάδα της Λάρισας. Σέμπουε. Σέμπουε που κάνει το σουτ και αυτή τη φορά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 38 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα η Λάρισα γλίτωσε τον γκολ από τον White, ο Σέμπουε αυτή τη φορά ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το πέτυχε. Πιστεύω πως δεν ξεκινήσαμε με το δεξί την ποδοσφαιρική χρονιά. Δεν απογοητευόμαστε, είναι αρχή του πρωταθλήματος.